Τώρα κύριε Καζακόλη, σε ένα άλλο θέμα, αυτό με τις κρίσεις του κινητού τηλεφώνου. Από τη Δευτέρα του Θωμά, νέα παιδαγωγικά συστήματα μπήκαν σε εξέλιξη. Υπάρχει μια κάποια εικόνα τις πρώτες ημέρες πώς κινείται το θέμα τη χρήση? Γενικά από Σεπτέμβριο έγινε καινούργια εγκύκλωση σε σχέση και με τις πειθαρχικές ποινές, σε σχέση με τα κινητά ή με τις αποβολές, ωριές, μονοήμερες, τριήμερες, πενταήμερες, όπως και με τις εγγρομές θα βγουν. Βγήκαν διάφορα μέτρα, τα οποία θα ισχύουν από Σεπτέμβριο. Σε σχέση με τα κινητά, σαφώς και το Υπουργείο είναι προς σωστή κατεύθυνση, γιατί επιτρέψτε μου λίγο, είχε παραγίνει το θέμα με τα κινητά και δεν είναι αυτό είναι τα θέματα. Τα κινητά είναι πολλές φορές ότι η νέα τεχνολογία, οι νέες τεχνολογίες φέρουν ακόμα, μας λείπει ψηφιακή κουλτούρα. Mm-hmm. Και όταν είναι ψηφιακή κουλτούρα, είναι για μένα το κινητό δεν είναι απογορευμένο. Είναι ένα εργαλείο πολύ χρήσιμο, όπως και όλα τα σύγχρονα μέσα στις νέες τεχνολογίες είναι χρήσιμα. Απλώς πρέπει να μάθουμε εμείς να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Για παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, θα πω ότι το μαχαίρι ως εργαλείο στην κουζίνα είναι εξαιρετικό εργαλείο. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι η χρήση του. Αν να κόψουμε ψωμί ή αν το χρησιμοποιήσουμε για άλλες χρήσεις που μας φέρνουν σε δύσκολες καταστάσεις. Έτσι είναι και η νέα τεχνολογία και πολύ περισσότερο σε εμάς, γιατί εμείς πιστεύω ακόμα δεν έχουμε την κουλτούρα, την ψηφιακή κουλτούρα, τον ψηφιακό γραμματισμό που λέμε, γιατί εμείς δεν τα βρήκαμε. Την νέα τεχνολογία, τα παιδιά μας τη βρήκαν. Ζούμε την νέα τεχνολογία, να αρχίσουμε από τον υπέργο που είναι στην κοιλιά της μητέρας και προχωράμε. Εμείς, εγώ να σκεφτείτε ότι το διδακτορικό μου το έγραψε γραφομηχανή. Δεν υπήρχαν υπολογιστές τότε εκείνο το διάστημα. Επομένως, πρέπει να μάθουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας τη χρήση του κινητού. Και εδώ ερχόμαστε τώρα στην υπουργική απόφαση ότι τα παιδιά πιστεύουν ότι αν βιντεοσκοπήσω τον καθηγητή που κάνει μάθημα ή μια συμμαθητριά μου στην τουαλέτα ή στο διάλειμμα ή σε κάποιες προσωπικές στιγμές και το ανεβάσω, το θεωρούν πλάκα. Δεν είναι πλάκα. Δεν είναι πλάκα. Είναι αδίκημα επί της ουσίας. Δηλαδή, αν ανεβάσω κάτι στο διαδίκτυο, ξέρετε πολύ καλό ότι αν ανεβεί κάτι στο διαδίκτυο, μένει για πάντα και μπορεί να το βρούμε, όπως είχαμε περιπτώσεις που ένα βίντεο το ανέβασε ένας μαθητής για πλάκα και βρέθηκε Ινδία, Ιρλανδία, πάντου κινήθηκε το διαδίκτυο με γρήγορους ρυθμούς. Και φυσικά εκθέτει την προσωπικότητα των αυτών που είναι μέσα, που συμμετέχουν στο βίντεο. Οπότε, πάνω σε αυτό, ο Υπουργός Παιδείας μετά λέει ότι απαγορεύεται η χρήση ρητά των κινητών και υπάρχουν και αντίστοιχες ποινές, ανάλογα με τα αντίστοιχα παιδαγωγικά μέτρα. Ανάλογα με το πόσο κρίνει ο διευθυντής και την βαρύτητα του γεγονότος. Δηλαδή, άλλο να έχω το κινητό και να μιλώ στο διάλειμμα, πράγμα που απαγορεύεται σαφώς, και άλλη βαρύτητα έχει να βιντεοσκοπήσω ένα συμμαθητή μου σε έναν χώρο που δεν επιτρέπεται ή έναν καθηγητή στο μαθημά του ενεργού και να τον ανεβάσω. Καταλαβαίνετε, είναι διαφορετική βαρύτητα και αντίστοιχα πάει και το παιδαγωγικό μέτρο. Στον ομολαστείο, κύριε Κατζακόλη, έχουμε κάποια περιστατικά που είναι ανησυχητικά? Έχει πέσει αντίληψη σας κάτι? Πάντα με τα κινητά. Με τη χρήση, ναι. Κοίτατε, τα κινητά απαγορεύονται στο σχολείο. Από εκεί και πέρα μετά, οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής και ο σύλλογος δασκόλων πολλές φορές έρχεται σε δύσκολη θέση σε σχέση με τα παιδαγωγικά μέτρα που πρέπει να πάρουν. Γι' αυτό και η εγκύκλωση που βγήκε τους λύνει, αν μπορούμε να πούμε, τα χέρια και είναι προς σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, αυτό πρέπει ξεκινά πάντα μέσα από την οικογένεια. Εμείς στο σχολείο προσπαθούμε να διαχειριστούμε το όποιο πρόβλημα υπάρχει, είτε στην οικογένεια είτε στην κοινωνία. Το θεωρώ αδιανόητο. Ένας μαθητής του δημοτικού είναι κινητό, ένας μαθητής της πρώτης γυμνασίου είναι κινητό. Γιατί για να πάρεις κινητό ή οτιδήποτε, κάποιος πρέπει να το δηλώσει. Ναι. Φυσικά ο μαθητής, ο οποίος είναι ανήλικος, δεν μπορεί να αγοράσει κινητό, επομένως το δηλώνει ή ο πατέρας ή η μητέρα ή κάποιο μέλος της οικογένειας. Από εκεί αρχίζουν. Και καλά είναι που έχουν τα παιδιά το κινητό. Δεν λέω ότι να μην έχουν κινητό. Από εκεί πέρα η οικογένεια πρέπει να τους μάθει πότε το χρησιμοποιούν και ότι στο σχολείο δεν είναι απαραίτητο κινητό. Μπορούν να είμαστε υπέρ των νέων τεχνολογιών. Υπάρχουν τα τάμπλετ στο σχολείο, αν θέλουν να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στο μάθημα, που επιτρέπεται βάσει των εγκυκλίων. Υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες τώρα που ήρθε στα σχολεία, όπως είπε και ο Υπουργός Παιδείας που είχαμε πρόσφατα εδώ πέρα, και έδωσε έμφαση στους διαδραστικούς πίνακες, στη χρήση διαδραστικών πινάκων. Σε πολλά σχολεία ήρθαν οι διαδραστικοί πίνακες. Περιμένουμε και σε άλλα σχολεία να έρθουν οι διαδραστικοί πίνακες. Επομένως, τις νέες τεχνολογίες τις χρησιμοποιούν μέσα στα μαθήματα και μέσα στο σχολείο, αλλά με τρόπο που αρμόζει, χωρίς να αφήνουμε πάνω απ' όλα προσωπικότητες. Όπως επαναλαμβάνω, τα βίντεο που βγάζουν οι μαθητές και προσωπικές στιγμές. Και προσωπικές στιγμές.